Μα έλεγε, η ίδια έχει δηλώσει ότι αν δεν υπήρχε ο σύζυγός μου, πολύ πιθανό να μην είχα, να είχα κάνει τα μισά από αυτά που... Παιδιά, και η εικόνα τώρα πατέρα και κόρης μαζί, είναι... Οκ. Okay. Τίποτα, είναι πολλά τα χτυπήματα που επεφύλασε η μοίρα πάντως στη Βέφα την Αλεξιάδου. Ο σύζυγός της έφυγε, αλλά έφυγε, είχε μια ηλικία ο άνθρωπος. Το να χάσεις το παιδί σου είναι κάτι το οποίο δεν ξεπερνιέται ποτέ και ειδικά σε αυτήν την ηλικία που είναι τώρα η κυρία Βέφα, η οποία στην ουσία η κυρία Βέφα Αλεξιάδου είχε αποτραβηχτεί από τις επιχειρήσεις, είχε ηρεμήσει, ήταν στη Χαλκιδική στο σπίτι και είχε παραδώσει πια στα παιδιά, στις δύο κόρες, στην Αλεξία και στην Άντζελα, το τιμόνι της επιχείρησης. Και μάλιστα πολλές φορές όταν παίρναμε την κυρία Βέφα τηλέφωνο, παλιότερα θυμάμαι όταν είχε αποφασίσει λίγο να αποτραβηχτεί και την παίρναμε τηλέφωνο να μαγειρέψει στις εκπομπές, μας έλεγε πάρτε την Αλεξία, πάρτε την Αλεξία. Αφήστε εμένα τώρα, πάρτε την Αλεξία. Και το δεύτερο το οποίο από χθες με έχει πραγματικά σοκάρει και το σκέφτομαι διαρκώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα κοριτσάκια. Το δε μικρό κοριτσάκι ήταν τόσο πάνω στη μαμά, δηλαδή τόσο δεμένες, γιατί και η Αλεξία έβλεπε τη μικρή, τη Βέφα, που είχε και το όνομα της γιαγιάς, ως συνέχεια της, ήταν τόσο δεμένες οι δυο τους. Μαγειρεύανε πάντα μαζί, ήταν όλη μέρα η μικρή Βέφα στην κουζίνα. Την φωτογραφιζόταν πάντα και έχουν κάνει μαζί βιβλία.